βάλατε φωνάρα μου. Αγορίνα μου, τα φιλιά μου. Καλημέρα, βουλουκάκια μου, τι κάνετε? Εδώ είμαστε και σήμερα με θέματα ωραία, επικαιρότητα. Τα πάντα έχουμε. Όλα όμως τα έχουμε πια. Όλα τα έχει η Μαντιωρή. Θα γυρίσω λίγο από εκεί να κοιτάξω τα πτώματα. Αφού με πας δίσκο μπάλα. Ο Φερετζές λέει τους έλειπε. Εδώ είμαστε. Πάμε στο social media να γίνουμε μια παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κάτω παύλα, με κάτω παύλα, την κάτω παύλα, γογό, χωρίς παύλα. Έρχεστε λοιπόν στην παρέα μας και τη βάζουμε διαγωνισμούς. Επίσης, σας λέμε, όχι εσείς μας λέτε, τα νέα σας. Εμείς σας λύνουμε τα ερωτήματα, γιατί εδώ πέρα ξέρετε την αγαπημένη σας στήλη που έχει γίνει η συντροφιά σας που λέτε κάθεστε και το βλέπετε και το ξαναβλέπετε στο YouTube. Εγώ θα μεγαλώσουμε λίγο τη στήλη. Να πω ότι τα ερωτήματα καταρχήν έχουν σειρά προτεραιότητας. Να μας στέλνετε τα ερωτήματά σας και σαφώς στάσεις, παρατηρήσεις και το καθεξής. Να δω ποιο θα δώσω σήμερα πάλι. Να δω οι φίλες ποιον θέλουν πάλι. Φέι μωράκι, το μωράκι της αστρολογίας. Sky Meaty, προσέξτε με τώρα να δείτε. Το μαλλί κι άλλο κατέβηκε. Όχι. Ωρε μπριγιάρ, μέσα από αυτά που φοράει στο κεφάλι, στο κεφάλι της λέω. Τα αυτιά της είπε η μωράκι, θυμάσαι. Είναι πολύ ωραία, δεν είναι. Πάρα, είναι vintage καταρχήν. Ξεκινάμε το βασικό. Ότι είναι vintage είναι ανεκτήμητη αυτιά. Θυμάσαι κάτι πολύ ελαίους. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Θυμάσαι κάτι πολύ. Δεν είναι από εκεί. Όχι, δεν είναι, δεν είπα ότι ξύλωσε τον πολύ ελαίο. Αλλά θυμάσαι λέω κάτι πολύ ελαίους που ήταν παλιά, έτσι σαν κάτι αρχοντικά σου λέει. Και κρίσταλ. Βέβαια. Τι είναι γλυκιά μου, Φέι μωράκι. Αγάπη μου, σήμερα έχουμε την Πανσέλινο και την έκλειψη της Σελήνης. Απαπα. Που επηρεάζει Ταύρους, Λιοντάρια, Σκορπιούς και Υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου. Δηλαδή, όσοι Ταύροι είναι 15 έως 20 Μαΐου, τα Λιοντάρια που είναι 16 έως 22 Οκτώου, οι Σκορπιοί που είναι από 16 έως 21 Εντεκάτου και οι Υδροχόοι που είναι από 13 έως 19 Δευτέρου. Μάλιστα. Επηρεάζει αυτά τα ζώδια. Αμέ, πώς δεν είναι. Και όσοι έχουν οροσκόπο βέβαια σε αυτά τα ζώδια και στις μοίρες αυτές. Πάμε να δούμε τον Κριό. Λοιπόν, τα οικονομικά. Λίγο ανασφάλεια στα οικονομικά, λίγο προσοχή, μην ξοδέψετε παραπάνω από όσο πρέπει. Μια αστάθεια δηλαδή στα έξοδα, ξαφνικά έξοδα. Τα κεκτημένα σας λίγο διαφυλάξτε, κρυαράκια μου. Αυτή η έκλειψη λίγο σας επηρεάζει σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα ταυράκια που είναι στο ζώδιο, το δικό τους η έκλειψη. Επηρεάζει την προσωπική ζωή, τα θέματα υγείας, το σώμα σας ή κάτι θέλετε να αλλάξετε πάνω σας. Ναι. Εντάξει, τώρα η έκλειψη είναι και λίγο ότι κάτι, πώς να το πω τώρα, κάτι μας λείπει, κάτι θα λείψει, κάτι θα μας λείψει. Η προσοχή, μην χάσετε πράγματα. Αφήστε με να βολευτώ, γιατί ξέρεις τι, εγώ κομμάτι και φοράω φουστανάκια. Ναι. Και πετιέται. Τι πετιέται. Πετιέται. Και τώρα που δεν πετιέται, ναι. Μια ανασφάλεια. Σήμερα έβαλα εγώ φορεματάκι. Σήμερα το πέταξε εσύ. Και εσύ λοιπόν, έβαλες... Το μάζεψα εγώ, το πέταξε εσύ. Α, να το είδες όταν είναι πεταμένο. Τα βλέπεις άντριους. Όταν είναι, τα βλέπει ο άντριος. Όταν είναι πεταμένο, είναι πιο χιτό, πιο λιτό. Α, έτσι. Και έχει πιο ωραία πλάνα, ξέρεις. Στα ταυράκια. Α, μα έχεις μείνει. Λοιπόν, προσπαθήστε λοιπόν τα ταυράκια μου να μείνετε ψύχρεμα. Ναι. Όσον αφορά στη σχέση με τους άλλους, έτσι δηλαδή, αυτό είναι λίγο το κομμάτι το περίεργο εδώ, το δύσκολο σήμερα. Δίδυμη, η ψυχολογία σας λίγο πεσμένη, φόβοι, άγχος, γιατί η σελήνη είναι στο 12ο οίκο σας, η έκλειψη γίνεται εκεί. Λίγο προσοχή, θα νιώθετε λίγο αγχωμένοι, κάποιες φοβίες, δεν θα κοιμάστε καλά ίσως. Τώρα όμως ξεκαθαρίζουν και τα θέματα με τα οικονομικά σας και πιστεύω ότι θα πάτε αρκετά καλύτερα. Καρκίνι, καρκινάκια, λίγο δυσκολία με τα θέματα των παιδιών. Μην πιέζετε λίγο τα πράγματα, μην πιέζετε τους γύρω σας. Η δημιουργία, το κοινό όραμα με ομάδες θα σας ευνοήσει πάρα πολύ. Οι φίλοι θα παίξουν ρόλο, αρκετά ισχυρό. Και ξεκαθάρισμα φιλίας όμως, γιατί η έκλειψη τους επηρεάζει, ναι. Αχα, πάμε στα λιοντάρια. Αχα. Λοιπόν, λίγο και εμπόδι στα επαγγελματικά τους, τα λιοντάρια. Λίγο προσοχή στα επαγγελματικά τους. Ναι, ναι. Και τα οικογενειακά θέματα, έτσι. Κάποιες αποκαλύψεις θα γίνουν. Πρέπει να αποδεχτείτε και να προχωρήσετε σε άλλο επίπεδο, λιονταράκια μου. Να ανέβετε λίγο level, πώς λέμε. Ναι, να ανέβουμε. Πάμε στα παρθενάκια. Κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τον ερωτικό σύντροφο
ή κάτι θα μάθετε που θα σας αγχώσει, δεν θα έχετε πολύ εμπιστοσύνη, κάτι θα σας αγχώσει, μπορεί και λίγο ζηλίτσα, έτσι, να ζηλέψουν λίγο. Μην βιάζετε να βγάλετε συμπεράσματα όμως, παρθενάκια μου, έτσι. No. Πάμε στους ζυγούς. Θα επηρεαστεί πάρα πολύ το ερωτικό κομμάτι και τα οικονομικά. Προσοχή, μην δανείσετε χρήματα. Μισό λεπτάκι, ζυγό Σκορπιό, το ξώτη, εγώ και ο Υδροχό έχει κρύο Ταύρο. Ναι, στον 8ο οίκο, δηλαδή συγγνώμη, επηρεάζει... Συγγνώμη, μπέρδεψε σε ποιο ζώδιο είσαι. Όχι, μετράω, είναι ότι οι ζυγοί τους επηρεάζει τον 8ο οίκο, που είναι οικονομικά μετρή, τους μη δανείσουν χρήματα. Η έκλειψη της Σελήνης γίνεται στον 8ο οίκο. Η απορία μου, για ποιον οίκο μιλάς. Εγώ ξέρω, ο αστρολογικός χάρτης έχει 12 οίκους. Πάμε μαθήματα αστρολογίας. Η έκλειψη λοιπόν επηρεάζει τον 8ο οίκο του ζυγού. Ή του οροσκόπων ζυγών. Σαν να λέμε δηλαδή ο οίκος είναι η οικία. Μπράβο, το σπίτι. Έτσι. Ακριβώς. Κρατήστε μυστικές τις συναλλαγές σας, ζυγάκια μου. Ναι, πάμε στους Σκορπιούς, ανταγωνισμός, τις σχέσεις, λίγο εκνευρισμός, γιατί η έκλειψη πιάνει τον 7ο οίκο, που είναι ο γάμος και οι σύντροφοι, έτσι, και οι συνεργασίες μας. Μην τραβάτε λοιπόν τα άκρα, όσοι έχετε παιδιά, λίγο παραπάνω ενδιαφέρον θα να δείξετε. Πάμε στα τοξοτάκια. Η υγεία σας απασχολεί πάρα πολύ, στον 6ο οίκο η έκλειψη, η καθημερινότητα σας αγχώνει, κάποιες λίγο έτσι εκνευρισμοί να πω, λίγο ανασφάλεια. Αισθηματικά θα νιώσετε όμως ικανοποίηση από το τέρι σας, έτσι θα πάρετε μια χαρά από το τέρι σας. Ναι. Πάμε στους εγώ καιρούς. Λίγο προσοχή στην συμπεριφορά με τον αγαπημένο σας. Τυπάει τον 5ο οίκο που είναι τα ερωτικά, τα φλερτ, έτσι λίγο προσοχή στο ερωτικό τομέα. Όσοι έχετε παιδιά πάλι λίγο σας απασχολεί λίγο παραπάνω ή αγχώνεστε για τα παιδιά. Η δημιουργικότητα σημαντική τώρα και μην απογοητεύεστε όταν κάποιος δεν αποδεχτεί τα θέλω σας ή κάτι. Να μην απογοητεύονται, γιατί αυτό είναι τώρα, κοίταξε να δεις. Επηρεάζει περίπου 3 εβδομάδες, ένα μήνα μια έκλειψη. Επηρεάζει λίγο, ναι. Αναλόγως, όχι πάντα, αλλά τώρα θα επηρεάσει περίπου ένα μήνα. Τώρα μόνο αυτό που το έπεσε καήκανε. Για σαν μπατζάκι λίγο το χώρα. Πάμε. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Υδροχό, ο τηλεοπτικός χρόνος άντριος. Δεν περνάει ο τηλεοπτικός χρόνος άντριος. Ναι. Ναι. Δεν περνάει. Πάρτε αποφάσεις λοιπόν για θέματα κληρονομικών. Τα κληρονομικά, υδροχόη. Και να αλλάξετε λίγο, να ανακαινήσετε το περιβάλλον σας, το σπίτι σας, το οποίο περνάτε το πιο πολύ χρόνο. Ανακαινήστε λίγο το χώρο σας για να νιώσετε πιο όμορφα, πιο θετικά, πιο καλά. Πάμε και στους ηχθείς. Δεν σας καταλαβαίνουν οι γύρω σας, νιώθετε λίγο έτσι περίεργα. Θα έχετε όμως μια πρόταση και συμφωνία επαγγελματική που πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά, αλλά πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά και θα βρείτε τη λύση στα οικονομικά ζητήματα. Ωραία. Να πάω γρήγορα πάλι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το κορίτσι μου το ξεδιπλώνει. Να σου πω μισό. Όταν ξεδιπλώνεσαι. Ναι. Πώς ξεδιπλώνεσαι? Με στυλ. Για βάλε το στυλ. Τι να κάνω, είπαμε είμαι και 2 μέτρα. Ναι, 1,5 εγώ, 2 εσύ. Μπράβο. Ορίστε. Τώρα, σαν να διπλώσω. Διπλώνομαι. Σ' αρέσει αυτό πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί αυτό το καμιλέ. Μόνο εγώ το κάνω. Μόνο εσύ το κάνεις αυτό το καμιλέ. Έτσι. Πάμε τώρα παρέα. Ναι. Να ξεδιπλωθούμε. Πάμε. Δεν θα απλωθούμε, θα Όχι, ξεδιπλωθούμε. Θα ξεδιπλωθούμε. Μόνο θα ξεδιπλωθούμε. Έτσι. Εύχομαι να μην ξεφτύλιστούμε. Αρχίζουμε. Μόνο αυτό έχω. Πάμε, Φεϊμουράκι. Πάμε. Ωραία, ξεδιπλώθηκες. Σούπερ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλω να κάνω τώρα, ξεδιπλωμένη μου αστρολόγος. Με δίπλωμα. Με δίπλωμα. Όχι, φεύγεις χωρίς δίπλωμα. Θα φύγω χωρίς δίπλωμα. Εντάξει. Άμα σε σταματήσουν, πες το όνομά μου. Φιλάκια. Καθάρισες, Φεϊμουράκι. Λοιπόν, επειδή μου είπε ο σκηνοθέτης μου ότι είναι τάση, είναι τρελή τάση, μου προσθέτει τον όγκο. Θέλω να δείξεις το υπόλοιπο. Κοίτα που με μια χαραμάδα, κοίτα που με ένας χάρακας. Το βλέπεις? Το βλέπω να λες. Μου έκανε διάβασμα ή μόνο στη Φεϊμωράκη έκανε το διάβασμα επειδή είχε πετάξει τη χαραμάδα? Εγώ δεν έχω να πετάξω. Κοίτα τι πετάω. Πετάω. Εδώ είμαστε, πάμε να σας πάω για λίγο, Αντώνη μου, για καλό φαγητό. Θα σας πάω μέχρι το ψιστήρι που μας τα ψήνει όλα στα κάρβουνα. Έχουμε μπιφτεκάκια, πανσέτες, σουβλάκια, τι είπες? Μπριζολάκια. Έχουμε σαντουιτσάκια, ένα ψητοπολείο πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη πείρα. Το ψητοπολείο λοιπόν το ψιστήρι με αγνά υλικά. Ακόμα και πατατούλες, να το τονίσω αυτό να το πω, γιατί δοκίμασα, είναι φρέσκες, φρεσκότατες.
Ψητοπολείο λοιπόν το ψιστήρι μου, επιτρέπετε λίγο να δω, Πειραιός 153 στον Άγιο Ιωάννη στο Ρέντι. Κάνετε λοιπόν το τηλέφωνο ή το τηλέφωνο, παίρνετε τηλέφωνο ή στο σταθερό ή στο κινητό και έρχεται η παραγγελία στην πόρτα σας. Ακόμα και η delivery, να το τονίσω αυτό, να το πω και όλο το προσωπικό, είναι ευγενικά παιδιά, σας εξυπηρετούν αμέσως, χωρίς καθυστέρηση. Πάμε λοιπόν, γαργάρα δεν έκανα. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα, ανθρώπινο θέμα, λατρεμένο θέμα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ποιοτικά τη ζωή μας, με το άλλο μας μισό, με το ολόκληρό μας, με το να βρούμε τον άνθρωπό μας. Γι' αυτό και εμείς έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο που σας βρίσκει τον άνθρωπό σας, να κοιτάξω λίγο στη δική μου κάμερα, που δεν είναι άλλος. Τι κοντινό ήταν αυτό εκεί που έκανες. Που δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Πάπα, γιατί πραγματικά η ζωή μας μόνοι δεν πορευόμαστε. Μαζί όμως πορεύομαι στα πάντα. Κύριε Γιώργο Πάπα, ελάτε πάλι στην παρέα μου, γιατί χτες πραγματικά με τις αγγελίες νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος βρήκε την ευτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα για μια ακόμη φορά. Και να πούμε εγώ μου εδώ στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και έρχονται οι γιορτές. Πολύ σωστά. Και επειδή βλέπουμε να στολίζουν την Αθήνα μας και όλα τα μέρη, μάλιστα στα Τρίκαλα θεωρούνται τα πιο όμορφα στολισμένα Χριστούγεννα, πιστεύω ότι λίγο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει όλο αυτό το διάστημα των γιορτών να μην είναι μόνοι. Λοιπόν, ωραία το θέσατε. Όντως τις γιορτές, επειδή έτσι είναι και μια γιορτή πολύ χαρούμενη, όταν είμαστε μόνοι μας πιάνει νοσταλγία. Εδώ θυμάμαι μια φίλη μου, παιδιά, έτσι τώρα σαν παρέλθεση αυτό να το πω. Της έλεγα, βρε, πάμε μια βόλτα στην Ερμού. Δεν μπορώ, λέει, βλέπω τα ζευγαράκια και στεναχωριέμαι μου που δεν έχω το τέρι μου. Να μπορέσω. Που είναι μια απλή καθημερινή στιγμή, αλλά πόσο σημαντική. Πόσο σημαντική, γιατί συναισθηματικά φορτίζεις περισσότερο. Γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη να είσαι. Και επειδή αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μέσα σε αυτή την πανδημία οι άνθρωποι όλοι όσοι είναι μόνοι μόνες πρέπει να βρουν το τέρι τους. Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα ήθελα να μιλήσω έτσι για πολλά και αξιόλογα μέλη τα οποία έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στο γραφείο μας. Έτσι να πω για ένα γιατρό, και ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα οι γιατροί προσφέρουν πάρα πολλά και δεν έχουν και καθόλου χρόνο λόγω της πανδημίας. Οι γιατροί ποτέ ούτως ή άλλως, επειδή κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, είναι τέτοια η θέση τους που δεν έχουν την πολυτέλεια χρόνου γενικότερα. Οπότε εδώ ο κύριος Πάπας δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την επιστήμη να την αποκαταστήσει σε όποιος τομέα και αν είναι, σε όλους τους κλάδους. Να πω και μια μικρή παρένθεση, να πω ότι επειδή μου είπατε χτες ότι εγώ ακούσαμε τις αγγελίες. Παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Οι αγγελίες δεν είναι αγγελία, έρχομαι, περνάω, βλέπω το σπίτι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες συναναστροφές που θα πορευτούν σε όλη τους τη ζωή μαζί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα ραντεβού πρέπει να γίνονται συνεχόμενα από τους ειδικούς. Γιατί να πω ότι στα γραφεία του κύριου Πάπα, τόσα χρόνια πλέον, τόσο μεγάλη πείρα, υπάρχουν και έμπειροι επιστήμονες που ελέγχονται όλα αυτά. Αυτό σαν μικρή παρένθεση, γιατί μου λένε, ακούσανε χθες και μου λένε, εγώ ήθελα την τάδε αγγελία. Ναι, εσύ μπορεί να την ήθελες την τάδε αγγελία, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Ωραία, ακριβώς, πάμε να ακούσουμε. Γιατρός λοιπόν 53 ετών, από τη Λαμία, ελεύθερος, μη καπνιστής, γοητευτικός, ηθικός, αξιοπρεπής, γενναιόδωρος, αγαπά το διάβασμα, τα ταξίδια και τη φύση, 3.000 ευρώ μηνιαίος, 2 ιατρία, σημαντική ακίνητη περιουσία, ζητάει μια σύντροφο ζωής, ευπαρουσίαστη, μορφωμένη και βέβαια να μείνουν στη Λαμία. Όσες φίλες μας ακούνε είτε από την ευρύτερη περιοχή ή ακόμα και από την Αθήνα, όπου δεν θα τους προβλημάτιζε να περάσουν με το γιατρό μια ωραία ζωή στη Λαμία, γιατί να μην το πάρουν απόφαση. Βέβαια να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο διάστημα θα πρέπει όλοι όσοι πραγματικά είναι ελεύθεροι, ελεύθερες, διαζευμένοι, έχουν χάσει το σύντροφο, να μην αφήσουν να περάσει ο χρόνος και να έρθουν οι γιορτές ως ονούπο που λέμε, έτσι δεν είναι? Μα μετράμε αντίστροφα, κύριε Πάπα μου. Ναι. Να υποδεχτούν μάλιστα και τον καινούριο χρόνο. Αχ, τι ωραίο αυτό. Είναι καταπληκτικό δηλαδή να αισθάνεσαι τόσο ωραία. Γιατί ξέρετε, έχουμε τους συγγενείς, έχουμε τους ανθρώπους μας έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο να αισθάνεσαι με έναν σύντροφο ότι είσαι μαζί και να περνάς
και να πας και τις διακοπές σου και όλα αυτά. Πραγματικά λοιπόν εγώ πιστεύω ότι και όχι μόνο άντρες αλλά και πάρα πολλές γυναίκες, όπως μια 39χρονη σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, πτυχιούχος πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό, εμφανίσιμη, κοινωνική, πρόσχαρη, δυναμική, διαζευμένη με ένα παιδάκι, με αγάπη στη γυμναστική, στο θέατρο, στα ταξίδια, στη ζωγραφική και οικονομικά καλά, έχει τη μεζονέτα της, τα βόρεια προάστια, το αυτοκίνητό της, ζητάει ένα κύριο καλλιεργημένο, καλού χαρακτήρα και μπορεί να μείνουν στην Αθήνα, επειδή είναι από το Βόλο όμως, μου λέει ότι μπορώ να ζητήσω και κάποια μετάθεση ή οτιδήποτε για να μείνουμε και στο Βόλο. Καταλαβαίνεις ότι οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί στη σημερινή εποχή. Το σπουδαιότερο απ' όλα είναι η συντροφικότητα και να βρεθεί ο άνθρωπος που να μην χάσει κάποιος το χρόνο του άδικα, να ξέρουν ότι αμφότεροι ενδιαφέρονται για κάτι σοβαρό. Αυτό τώρα που λέτε για το χρόνο, γενικώς απευθύνομαι σε όλα τα κορίτσια και σε όλα τα αγόρια, μην αφήνετε το χρόνο. Ο χρόνος περνάει και δεν τον καταλαβαίνουμε πώς περνάει. Οπότε όταν έρθει το κομβικό σημείο, ξαφνικά θυμόμαστε ότι κάτι συμβαίνει. Βέβαια, ευτυχώς που υπάρχετε εσείς και ευτυχώς που υπάρχουν και οι μαμάδες που επικοινωνούν με εσάς. Πάρα πολλοί γονείς και ευχαριστώ που το αναφέρεις, ότι ειδικά είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στα παιδιά σας. Μπορεί να μην το σκέφτονται, μπορεί να είναι αποσχολημένοι με τις δουλειές, μπορεί να έχουν... Κυρίως αυτό είναι, κύριε Πάπα, ότι επειδή τα παιδιά τα νέα δουλεύουμε τρεις δουλειές για να πάρουμε τον ένα μισθό πλέον, είμαστε τόσο απορροφημένοι με την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ την προσωπική μας ζωή. Οπότε εγώ τώρα θα μιλήσω και σαν μαμά. Είναι ένα θέμα φλέγων που απασχολεί. Βέβαια είναι μικρό το παιδί μου, αλλά θέλω να σας πω ότι μεθαύριο, όταν βλέπω και περνάει τα χρόνια, θα του λέω: τι θα γίνει, βρε παιδί μου, θα παντρευτείς, θα κάνεις ένα παιδί. Δεν πίστευα ότι θα έρθω σε αυτό το σημείο να το πω. Και όμως ήρθε η ώρα να πω ότι μανούλες, εσείς από το σπίτι, που βλέπετε, γιατί και εμένα η δική μου μαμά, μέχρι να νυμφευτώ, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν είναι κακό, παιδιά. Δεν είναι καθόλου κακό. Αφού δεν δίνουμε και εμείς τον εαυτό μας το χρόνο να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ή δεν μπορούμε, εδώ τα γραφεία Πάπα σας δίνουν τη δυνατότητα να μην καταναλώνεστε σε ραντεβουδάκια. Ναι, γιατί αυτά είναι και συναισθηματικά στραπάτσα, να το πούμε. Απλά στραπάτσα. Και κάποιος αρχίζει, κλονίζεται. Μα μέσα στη ζωή. Ναι. Πόσοι άνθρωποι σας έρχονται, κύριε Πάπα, ναι, και σας λένε ότι είχα σχέση τόσο πολλών χρόνων, τα άφηνα. Έτσι, ναι. Καταστραφήκανε μέσα τους ψυχικά. Δηλαδή και αυτό να το πάρουμε. Και αυτό λοιπόν είναι αυτή η ασφάλεια την οποία παρέχουμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι δύο άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι, σωστοί και έρχονται με σκοπό και στόχο να δημιουργήσουν μια σοβαρή σχέση, προχωράει στην πορεία των πραγμάτων. Και να πω εγώ μου ότι αυτό το διάστημα πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που λαμβάνουμε συνέχεια προσκλητήρια. Γίνονται πάρα πολύ, πάρα πολύ γάμοι. Δηλαδή αυτό μας κάνει πολύ ευτυχισμένοι. Βεβαίως, μα η επιτυχία του γραφείου, των γραφείων Πάπας είναι τα μηδενικά διαζύγια. Στην κυρολεξία όμως, αυτό το εννοώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά εγώ μου για μια ευχαριστώ. Ακόμη φορά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Πώς το βλέπετε? Θα δούμε. Ανάλογα το πρόγραμμα και τους γάμους, γιατί πρωτεύουν οι γάμοι. Θα πάμε όμως εμείς τώρα στη λατρεμένη σας ενότητα Πες τα Χρυσόστομα. Εκεί δεν πάμε? Ναι. Και ερχόμαστε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής μου. Μην αλλάξει κανείς κανάλι, μην αλλάξει κανείς συχνότητα, μην το χάσεις, απλά θα χάσεις. Μπούκοθα. Τι κάνεις? Ψάχνουμε εδώ. Για πες μου τώρα. Είμαστε κατάπτυρ. Κατάπτυρ πρώτα. Μιλείς. Θα μιλάτε τώρα να φάνε. Που ήρθαμε για τη ληστεία. Όχι για την κατασκοπία. Τι κατασκοπεύουμε. Τον ψάχνουμε. Πες. Τη φίλη μου. Ποια φίλη σου? Σβετλάνα. Εκεί, μέσα στο σπίτι του μεγάλου αδελφού. Δεν μπορώ, αλήθεια. Πείνασε και λίγο, τι να κάνω. Κουκουλάω. Την έχω βάλει. Βλέπεις, το βλέπεις εκεί. Ποιο βλέπεις? Το DJ.
Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πέρα. Είμαστε να μας ακούσουμε. Όταν μας ακούνε. Αθόλυβα θα τρως. Πώς τρώνε αυτοί που δεν έχουν δόντια φαφούτιδες, έτσι. Και το καταπίνεις. Πάμε. Έλα. Λοιπόν. Χριστός. Δεν μου εξετάζεις το στόμα. Ωραία εκεί. Δεν μπορώ. Είναι του μεγάλου αδερφού μου εκεί. Ναι, ναι. Να το καταστρέψουμε τώρα. Ναι, ναι. Είμαστε πολύ καλά. Το ψιστήρι να είναι καλά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ψιστήρι σε αυτά που βλέπουμε. Κατασκόπευσε. Τώρα, γρήγορα. Ποιο. Κατασκόπευσε. Άκη εσύ λίγο. Λοιπόν. Το βλέπεις, το βλέπεις. Την Ευδοκία την είδες, την Ευδοκία. Τι άποψη έχεις την Ευδοκία. Άρα δεν έχω καμία άποψη, έχω για το ψιστήρι. Έχω πληροφορίες. Η Ευδοκία και ο Νίκος, έχουν τα πιο κοντά. Η Ευδοκία και ο Νίκος, πίτσι πίτσι, λουλούδια και ιστορίες είδαμε από τις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Αλλά τον θέλει και η Άννα. Όχι. Καλά τι σου ξέρει ο Νίκος αυτός που έχει. Σου ξέρει. Σου ξέρει. Πειράζει που είσαι και μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πρέπει να κάνω και λίγο το χορευτικό. Α, καλά, καλά. Γι' αυτό. Γεια σου, γεια. Ωραία. Κάνε γιατί είμαστε σχέσεις παράλληλα. Δεν χρειάζεται να τις κάνω, τις ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο θες να πούμε, πες. Να τσιμπήσουμε και λίγο. Ναι, ναι. Δεν θα βγει σήμερα ζωντανή από εδώ μέσα, το βλέπω. Λοιπόν. Μένει το αυγό. Ναι, ναι, ναι. Και θα πάμε. Πού? Στον μπάτσελ, τι να πούμε πάλι. Τα φιλιά. Πάμε στη φάρμα, μωρέ, ας τον μπάτσελ. Φάρμα. Πάμε τι έμαθα για τη φάρμα. Έμαθα το. Το. Μια μοντέρνα την Αθήνα, όμορφη τσακπίνα φίνα, ερωτεύτηκε ένα βλάχο. Εγώ είμαι βλάχος, ναι. Βλάχισα, βλάχα, βλαχάρα. Ναι, να σου πω. Βλαχαντερό. Εγώ είμαι βλαχαντερό. Το λέω παλιά αυτό. Τι είπες τώρα. Τίποτα. Κοίτα με καλά. Λοιπόν, κάτσε τώρα, ζεστάθηκα. Το βάλουμε εδώ. Εγώ με βρίασα. Άκου να δεις τώρα, θα μπει στα σαμπάστα. Που μου πες, ναι, το ξέρω ότι θα μπει στα σαμπάστα. Το ξέρεις. Τι θα κάνεις σαν μπάστα με στη φάρμα, μπορείς να μου εξηγήσεις. Συγγνώμη, μεσιέ, όλη η Ελλάδα το ξέρει. Δεν πειράζει, εγώ το έχω αποκλειστικό αυτό. Α, είναι. Μου το είπε ο ρεπόρτερ εδώ. Πώς είναι αποκλειστικό αφού το ξέρει η Ελλάδα. Ούτε ξέρεις ότι το ξέρει η Ελλάδα. Εγώ δεν το έχω κάνει, εγώ το είπα. Δεν το είπε κανένας άλλος. Είμαι εγώ, όλη η Ελλάδα. Στα Google. Τα πλήξω και στα Google και στα Google. Παντού κλωρόγησα. Είδες που θα μπουν η Αγγελική Ηλιάδη. Ναι, αυτή την είδα. Αυτή την είδα την Αγγελική. Είδες που δεν φέρνεις μόνο εσύ αποκλειστικά, έχω και εγώ αποκλειστικά. Α, καλό είναι η Ελλάδα, το ξέρω για την Αγγελική Ηλιάδη. Ναι. Μου κάνεις εμένα την έτσι. Να σου πω. Νομίζω ότι και σε σένα έχει γίνει πρόταση. Γιατί δεν πας. Ε. Το κάρφωσα. Όχι. Δεν θα πω άλλα. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Εντάξει. Να σου πω. Θέλω να πάμε. Θα πάμε στο άλλο. Ποιο? Στο παιχνίδι, στο Works. Αυτό με την Τάνια την Ταραμπάγκο. Ρε, θες να φάμε λίγο φτεκάρι. Καλό είναι. Ωραία. Ποιος τα έπαιρε. Ε, το ψιστήρι. Θες να μου κάνεις λίγο. Θα δούμε να φάμε κι άλλα. Πρωί πρωί δεν πειράζει, θα δούμε εμείς. Θέλεις να μου κάνεις λίγο ψιστήρι. Καλό ήταν. Δεν πρέπει να φάω κι εγώ. Από πίσω. Την ουρά. Κοίτα με τι τρώει. Την είδατε. Την ουρίτσα. Εγώ τζίμπησα το σουκουγιτάκι και εδώ πέρα τσιμπάει. Λες και είναι. Βλέπετε αυτή. Αυτή τρώει το πολύ, εγώ τρώω το λίγο και έχω γίνει. Ε. Φούσκα. Εσύ είναι σαν να έχεις τρίδημα. Χθες μου έλεγες το παιδί μου, σήμερα για το τρίδημα. Θα μας παρεξηγήσουν, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτι ταραπάνω. Θες να πάμε στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Όχι, δεν θέλω. Γιατί? Όχι, κούκλα μου. Εγώ με τον Παντελή του Τζιτζί μαζί ξεκίνησα. Όταν χτένιζα εγώ, που είναι και τιμή αυτό. Εγώ περνάω πολύ ωραία. Στη Βίκη Κουλιανή το σόου. Ναι. Ο Παντελής έβαφε ήταν τότε σε μια εταιρεία. Ναι, ναι. Και ήθελα να μου βοηθήσει και στα μαλλιά. Γιατί είναι πολύ καλό παιδί και ανοιχτό. Ναι, 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 ναι. Αυτά τα νέα τη Αλεξάνδρας, η οποία ναι, ναι. Δεν είχε άντρα. Αλήθεια. Η Αλεξάνδρα. Τι είναι η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η Αλεξάνδρα. Του βοριά. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Αλεξάνδρες. Γιατί τις έχεις Αλεξάνδρες σήμερα. Όχι, αλλά αφού τις αναφέρεις, ας πούμε και ένα χρόνια πολλά. Δεν ξέρω να φάει μυφτέκι. Δεν γίνεται. Δεν σου πάει, πει ήταν καλύτερη. Δεν γίνεται.
Ευχαριστούμε πολύ το ψιστήρι για το ψιστήρι. Βελόνι που μας τάψισε. Και επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε εδώ με την κυρία Χασάπη. Καλημέρα για μια ακόμη καλημέρα φορά. Καλημέρα σας. Εκπαιδεύτρια σκύλων, αλλά σήμερα έχουμε έρθει, εκτός να πω ότι χθες έγινε χαμός με το τετράποδο, τα νέα μέλη της οικογένειάς μας, και το κορίτσι μου πάντα στο πλευρό μου. Θέλουνε και ρωτάνε οι φίλοι τηλεθεατές πώς προσεγγείω ένα κουτάβι, μάλλον μην το προσδιορίσω κουτάβι, προσεγγείω και με τι διάφορα αξεσουάρ μπορούμε να παίζουμε ταυτόχρονα η μαμά και το παιδί. Τέλεια. Είναι πολύ βασικό για τη σχέση μας να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με το σκύλο μας. Το παιχνίδι είναι η βασικότερη δραστηριότητα. Και μπορούμε να παίξουμε με διάφορα παιχνίδια διαδραστικά όπως αυτά που έχω φέρει εγώ εδώ. Θέλω να τα δείχνετε κιόλας. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, αυτή η μπαλίτσα. Λοιπόν, αυτή η μπάλα να πω είναι ότι το pet spot μπορεί να, εδώ είναι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Βεβαίως. Από το pet spot μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Από τροφές, παιχνιδάκια. Θέλετε να μας αναφέρετε τι άλλο μπορούμε να βρούμε εκεί? Βεβαίως. Είναι παιχνίδια, τροφές, λιχουδιές. Έχουμε εξειδικευμένο εξοπλισμό για εκπαίδευση. Ναι, ναι. Για agility, το sport το οποίο κάνω και εγώ και βοηθάμε τα σκυλάκια μας να παίζουν και να είναι ευχαριστημένα. Έχει ντύσει και τη μάφιν σήμερα το pet spot. Ρουχισμό λοιπόν. Ρουχισμό, είτε για μεγαλό σώμα ή μικρό σώμα. Εννοείται για όλα τα σκυλάκια και όλα έχουν δικαίωμα και στα ρούχα και στα παιχνίδια και στα σε τέτοια. Σαφέστατα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε λοιπόν διάφορα παιχνίδια όπως είναι αυτά που έχουμε εδώ πέρα, τα οποία είναι διαδραστικά. Δηλαδή, εδώ είναι μια μαλακή μπάλα. Μπορούμε να βάλουμε μέσα μια άλλη μπάλα του τένις και να παίζουμε, να την πετάμε δηλαδή. Έτοιμη. Στο σκύλο μας. Έτοιμο το κορίτσι μου. Θέλω να μου το ξανακούσω. Να κάνεις λίγο αυτό. Βεβαίως, γιατί δεν σε πρόλαβε το πλάνο, είναι και γρήγορη η μικρούλα μου. Εννοείται, είναι γρήγορη. Μάφιν, ένα, δύο, τρία, πάμε, μπράβο. Έλα! Καλέ, τι ωραίο που ήταν αυτό. Είναι εξαιρετικό. Είναι, γενικά, τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουν μαζί μας. Και δεν αγοράζουμε παιχνίδια για να τους τα αφήσουμε να ασχολούνται μόνα τους. Το διασκεδάζουν πολύ περισσότερο άμα παίζουν με εμάς. Δηλαδή, είτε πετάμε την μπάλα και μας την ξαναφέρνει. Δηλαδή, καλή ώρα η Μάφιν. Ναι. Έλα, Μαφινάκι μου. Και παίζει. Παίζει ταυτόχρονα. Βεβαίως. Ή παίρνουμε παιχνιδάκια όπως είναι αυτά και παίζουμε τη λεγόμενη διελκυστίνδα. Η Μάμφις τώρα εδώ πέρα θα κάνει. Γέννη, εντάξει. Έλα εδώ, μη μου φεύγεις από το πλάνο, καρδούλα μου. Έλα, αγάπη μου, γλυκιά. Έλα. Λοιπόν. Και ή παίζουμε διελκυστίνδα που σημαίνει ότι ο σκύλος μας δαγκώνει από τη μία πλευρά, την άλλη κρατάμε εμείς και τραβάει από τη μία, τραβάω εγώ από την άλλη. Αυτό είναι ένα είδος εκπαίδευσης. Είναι εκπαίδευσης γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο μαθαίνει κανόνες, μαθαίνει όρια στο σκύλο, αλλά παράλληλα διασκεδάζουμε και πάρα πολύ. Γιατί η π.χ. ας πούμε, δεν έχει δικαίωμα να τραβήξει το σκυλάκι μας και κάποια στιγμή να γριέψει για να μας το πάρει. Μαθαίνει ότι είναι παιχνίδι. Και πέραν αυτών των απλών δραστηριοτήτων, μετά έχουμε και πιο επίσημες, μάλλον πιο πολύπλοκες δραστηριότητες, όπως είναι το agility, όπως είναι τα διάφορα σπορ με σκύλο, υπερπίδηση εμποδίων. Μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε άπειρες δραστηριότητες για το σκύλο μας. Από το να πετάξουμε μικρές λιχουδίτσες μέσα στο σπίτι και να ψάξει με εντολή να τις βρει και να χαίρεται, μέχρι να κάνουμε κάτι πιο εξειδικευμένο. Κόλπα. Δηλαδή. Εννοείς κόλπα, γιατί μου αρέσει τα κολπατζίδικα εμένα. Ναι. Δηλαδή να μάθουμε το σκύλο μας να κάνει τούμπες, να μάθουμε το σκύλο μας. Αλήθεια, γίνεται και αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μαφινάκι μου, έλα αγάπη μου να δείξουμε. Για να σε δω. Λοιπόν, έλα εδώ. Τεντούτα. Μπράβο. Για χαιρε. Χαιρετάει λοιπόν. Πολλοί νομίζουν ότι τα κόλπα είναι κάτι το οποίο είναι απλά για τη δική μας χαρά. Ξέρεις τι μ' άρεσε. Που χαιρέτησε παιδιά έτσι με ζωντάνια. Αυτό είναι με το φωνούλα. Μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό όμως. Να το κάνουμε και να χαίρεται ο σκύλος και να περνάει καλά. Να μην καταπιέζεται. Γιατί έτσι δουλεύει το σώμα του, δουλεύει το μυαλό του. Και έχουμε και μια καλύτερη επικοινωνία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταναλώνουμε προσωπικό χρόνο, ποιοτικό χρόνο και μετανάλογα αξεσουάρ, να γίνεται και πιο δραστικό το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι για το λουράκι που φοράει είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι ιδιαίτερο. Ναι, ναι. Πάντα να πω όλα τα αξεσουάρ που βλέπουμε μόλις τώρα είναι από το Pet Spot. Μπορείτε να μπείτε και σε όλα τα social media να επισκεφτείτε τις σελίδες. Το λουράκι αυτό είναι γερό λουράκι ή είναι μόνο ντιζαϊνάτο? Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ γερό λουρί και είναι 2-1. Είναι λουρί δηλαδή το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη βόλτα. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχει τον ημάντα αυτόν ο οποίος είναι αντικραδασμικός. Παράλληλα όμως είναι και παιχνίδι. Δηλαδή με αυτό το παιχνίδι μπορείς να παίξεις και με το σκύλο. Είναι μαλακό και σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να δαγκώσει στη βόλτα
και να εμπλουτίσεις τη βόλτα σου από το ένα απλό περπάτημα να γίνει κατευθείαν παιχνίδι. Σαφώς. Ναι. Οπότε ωραίο όμως. Ξέρεις πόσα μπορείς να μάθεις μαζί μέσα από ένα, με ένα κατοικίδιο, εφόσον ψάξεις τι του αρέσει, γιατί από τη στιγμή που το έχουμε σπίτι μας, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, είναι η οικογένειά μας, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι, είτε έχουμε παιδί, σαν να είναι το δεύτερο παιδάκι μας, μέλος της οικογένειάς μας. Οπότε έτσι δεν γίνεται και με τους ενήλικες, είτε έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μας, είτε είναι σε πιο επιβιβική ηλικία. Βλέπουμε τι είναι αυτό που τους αρέσει και προσπαθούμε να τα ικανοποιούμε. Ναι. Θέλω να μου πεις εκείνο τι είναι. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι το ίδιο στιθόλουρο από το οποίο φοράει η Muffin αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Απλά είναι σε παραλλαγή. Αυτά είναι λίγο πιο εξειδικευμένα. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να τα πάρει κάποιος και να τα χρησιμοποιήσει και στη βόλτα του, ούτως ώστε να είναι και designata αλλά και πρακτικά. Επίσης, τα χρησιμοποιούμε και στα κοιναθλήματα. Γιατί όταν θέλουμε να κρατήσουμε, να συγκρατήσουμε το σκύλο μας. Να υπάρχει ένα σπορ το οποίο λέγεται IPO ή Monitoring και είναι, έχει να κάνει τέλος πάντων με δαγκώματα και όλα αυτά. Είναι ιδανικά για οποιοδήποτε σπορ θέλουμε να κάνουμε ή για μια απλή βόλτα. Μάλιστα. Και είναι και μουράτα. Αυτό πήγα να σου πω. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλ. Ναι. Είναι ψαγμένο. Είναι πολύ ψαγμένο και είναι και, όπως είπα, εξειδικευμένα προϊόντα. Εξειδικευμένα. Ναι. Μα είναι πολυμορφικά από ό,τι κατάλαβα. 2 σε 1. Εντελώς. Δηλαδή δεν κάνουν μόνο για μία χρήση. Τώρα μας είπες πριν λίγο ότι το συγκεκριμένο λουράκι που φοράει η Muffin και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα είναι και για την ασφαλειά της. Για να μην ξεχάσουμε και την ασφάλεια. Ακριβώς. Πόσα κιλά καλύπτουμε στο σκυλάκι, στο συγκεκριμένο λουράκι που βλέπω. Είναι πάρα πολλά κιλά. Δηλαδή, η Muffin αυτή τη στιγμή είναι μικρό σκυλάκι, μεσαίου μεγέθους, 15 κιλά. Τα συγκεκριμένα είναι φτιαγμένα για να συγκρατούν ακόμα και μαστίφ. Είναι πολύ, πολύ δυνατά στιθόλουρα. Δηλαδή, μιλάμε αναλογικά και για 40 και για 50 κιλά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ρωτήσω κάτι, αυτό εδώ τι είναι. Α, λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το παλιό το βατραχάκι που είχαμε, που παίζαμε. Ναι. Λοιπόν, και το χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση. Ακολουθώντας το πείραμα του Παυλόφ, ο σκύλος μαθαίνει ότι αυτός ο ήχος σημαίνει λιχουδιά. Και μέσα από αυτό το εργαλείο μπορούμε να τον μάθουμε να ενισχύσουμε μάλλον συμπεριφορές που μας αρέσουν. Από ένα απλό κάτσε μέχρι το χαιρέτα που κάνει. Σοβαρά. Δηλαδή με τους ήχους είναι εξοικειωμένα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή περνάμε μία εβδομάδα περίπου για να εξοικειώσουμε το σκύλο με τον ήχο και να συντοσυνδυάσει με φαγητό. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με αυτό το εργαλείο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Όλα, όλα. Εγώ θέλω να πω ότι επισκεφτείτε τις σελίδες του Pet Spot, γιατί εκεί πέρα θα δείτε τώρα εδώ πέρα φέραμε μια πάντα. Πολύ μικρή γκάμα. Να πω ότι καλύπτουμε όλα τα κατοικίδια, είτε αυτό είναι τις ανάγκες του κάθε κατοικιδίου, έτσι. Τώρα φέραμε ενδεικτικά τη Muffin γιατί είναι και φρυμάρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Χασάπη μου, θέλω να σας αποδεσμεύσω να σηκωθείτε. Muffin, φύγε με στυλ και φαντασία, αγάπη μου. Έφυγε η Muffin, σηκώνομαι στην καμερά μου παντά. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο και να ευχαριστήσω τις παλιοσυνήθειες που μας έχουν διαρρυθμίσει ένα μικρό μέρος από το σκηνικό μας, όπως όμως και τα έπιπλα γονίδης. Τι λέτε λοιπόν να συνεχίσουμε με θέμα όμορφια, γιατί τα άκρα από τα παλιά χρόνια είναι το α και το μέγα στη γυναίκα. Θέλω λοιπόν να έρθει κοντά μου η κυρία Στέλλα Χάτζη Βασιλείου, υπεύθυνη, ιδρύτρια από την εταιρεία Mystique. Ακριβώς. Νέο κορίτσι, όμορφο κορίτσι. Θέλω να πέφτουν και τα ανάλογα πλάνα. Κάτσε γλυκιά μου Στέλλα, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Και εμείς είμαστε πολύ καλά που μας κάνετε πολύ όμορφα χέρια. Ποιοτικά χέρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Καταρχήν είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν για την εταιρεία Mystique ότι είναι μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί με αγάπη, ακριβώς, με μεράκι, με πολύ προσέγγιση και πέρα από το αγάπη, πώς θέλω να πει, όταν το ψάχνουμε κάτι τόσο πολύ πια. Δηλαδή... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καιρό πριν βγει η εταιρεία μας τον Ιούνιο. Δηλαδή, σκέψω ότι ένα χρόνο ψάχναμε για να βγει αυτή η συσκευασία, η ροζ που έχεις δει, με άλλο χρώμα τη βάση και τα top που είναι μπλε. Και επειδή έχουμε και καταστήματα παροχής με νύχια, έπρεπε το προϊόν μας να είναι, καταλαβαίνεις, πάρα πολύ καλό, γιατί σε το δουλεύουμε κι εμείς. Δηλαδή, πέρα από τον κόσμο που το δίνουμε, το δουλεύουμε και στα δικά μας καταστήματα. Εσείς εδρεύετε τώρα σε κάποιο. Έχετε κατάστημα για να καταλάβω. Ναι, έχουμε τα καταστήματα ανοιχτά. Πάρτα μου λίγο λοιπόν από την αρχή. Να στα πάρω από την αρχή, ναι. Γιατί σε έμπλεξα. Με έμπλεξε, τώρα λίγο χάθηκα. Το έκαψα που λέω κι ναι, εγώ. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε τα καταστήματα ανοιχομάνια, τα οποία είναι 8 πλέον στην Αθήνα. Που είναι παροχή. 8 καταστήματα. Ναι, τα κάνουμε και franchise, είναι με νύχια.
Και αποφασίσαμε λοιπόν έτσι, πριν ένα χρόνο, να φέρουμε και τη δικιά μας εταιρεία με ημιμόνυμα, που προμηθεύουμε και τα δικά μας καταστήματα και τα δίνουμε και στον κόσμο που έχει τα δικά του καταστήματα με νύχια. Α, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Τώρα περίμενε, ένα-ένα μου τα ξεδιαλύνεις, γιατί εγώ έλεγα, πού είναι η κυρία Μυστίκ, πού είναι το Μυστίκ, από πού μας ήρθε. Το Μυστίκ, επειδή δεν ξέρω, σκεφτόμασταν διάφορα ονόματα και κάποια στιγμή πέταξε η μητέρα μου Μυστίκ και μου άρεσε και της λέω αυτό θα κάνουμε. Μ' αρέσει. Ωραίο και ναι, σάρικο. Μου άρεσε. Να πω ότι την εταιρεία κορίτσια, βλέπουμε και πώς μπορούν να γίνονται και παραγγελίες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό είναι το e-shop της Μυστίκ. Mm-hmm. Ουσιαστικά από εκεί μπορείτε να τα προμηθεύεστε από παντού. Mm-hmm. Στέλνουμε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Ωραία. Κανονικά. Και άμα θέλετε, αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας καλέσετε να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουμε είτε εμείς από το χώρο σας να δείτε το δειγματολόγιο. Κάνετε και τους δειγματισμούς. Δηλαδή, εγώ έχω ένα μαγαζί ονειχοπλαστικής. Ακριβώς. Και ψάχνω προϊόντα. Mm-hmm. Αν σε πάρω τηλέφωνο, μπορείς να έρθεις να μου δειγματίσεις και ό,τι είναι αυτό που μου αρέσει και με καλύπτει. Να γίνει μετά το ανάλογο deal. Δηλαδή, ακριβώς. Δίνεις τη διάρκεια. Όχι μόνο βλέπω, παραγγέλνω. Όχι. Αρκεί να είμαστε εντός Αττικής. Δηλαδή, προς το παρόν, εντός Αττικής μπορούμε να έρθουμε και εμείς στο χώρο σας, να σας δείξουμε τα χρώματα από κοντά. Γιατί όταν τα βλέπεις από κοντά είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το ίντερνετ. Δηλαδή, λίγο... Θα σου πω όμως κάτι. Επειδή εγώ με το χώρο της ενοικοπλαστικής έχω ταυτιστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, μαλλί, νύχι, βλεφαρίδα. Αυτό είναι εγώ. Κυρίως όμως το νύχι, από παλιά χρόνια λέγανε ότι η γυναίκα. Τα άκρα, ρε παιδί μου, που χαιρετάμε και έναν άντρα. Ναι. Να πω ότι επειδή τα είδα και από κοντά τα προϊόντα σας. Επειδή πολλές αγορές έχω κάνει από το ίντερνετ, είσαστε ακριβώς αυτό που δείχνει. Ναι, ναι. Αυτό πάω να πω. Γιατί τώρα πήγα να τους μπερδέψεις λίγο. Όχι, γιατί σκέψω ότι έχουμε φωτογραφία και όλο το χρωματολόγιο που το έχουμε ανεβασμένο, για να μπορεί, ας πούμε, κάποιος να το καταλάβει ακριβώς όπως είναι. Απλά όταν το βλέπεις από κοντά, βλέπεις και τη συσκευασία. Το νιώθεις. Α, αυτό εννοεί. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. Το νιώθεις περισσότερο το προϊόν, καταλαβαίνεις πώς είναι. Στέλλα μου, είσαστε ακριβή γενικότερα σαν εταιρεία. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σαν εταιρεία έχουμε καταφέρει να έχουμε πάρα πολύ καλό προϊόν, σχεδόν στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ οικονομικές τιμές και προσιτές για όλους τους επαγγελματίες. Υπάρχουν κάποιες προσφορές που θα θες να μας αναφέρεις, δηλαδή, μπορεί να βρούμε κάτι σε πακέτο. Κοίταξε, συνήθως γίνονται ποσοτικές οι προσφορές. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει μεγάλη ποσότητα, σίγουρα υπάρχει μια καλύτερη τιμή σε σχέση με το να πάρει. Όχι, νόμιζα ότι υπάρχει ήδη κάποια προσφορά που θα ήθελες να την αναφέρεις. Κοίταξε, εμείς εδώ πέρα βασικά επί της ουσίας είμαστε για να μάθει ο κόσμος την εταιρεία Μυστίκ που βλέπουμε στο εμπόριο. Είναι άλλες που είναι πολλά πιο χρόνια στο εμπόριο, εσύ καινούρια και παρόλα αυτά την έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο χώρος της ομορφιάς που. Ούκο λίγα μαγαζιά, αυτή τη στιγμή, κοσμούν τα χέρια των πελατών τους από τα προϊόντα Μυστίκ. Να πω όμως, μην μείνουμε μόνο στα ημιμόνυμα. Έχουμε ακριτζέλ, έχουμε γκέλ, σωστά. Ακριβώς. Έχουμε ακριλικό, έχουμε μπάφερ, έχουμε λίμες. Τι άλλο έχουμε, Στέλλα μου? Έχουμε όλα όσα χρειάζεται ένα κατάστημα ενοικοπλαστικής. Πολύ σωστά. Δηλαδή από λάμπες, από τροχούς, από ημιμόνυμα, από... τζέλ, άκρη τζέλ, τα πάντα. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε. Οπότε καλύπτουμε τα πάντα. Τα πάντα όμως καλύπτει η εταιρεία Μυστίκ. Θυμηθείτε από το όνομα, θα σας κάνει πάρα πολύ εντύπωση τώρα. Αλλά στο μέλλον είναι αυτό που λέω. Άκουσε το, θυμίσου το μετά. Γιατί ό,τι είναι καλό, μένει κιόλας. Διότι βλέπουμε στην αγορά εργασίας, βγαίνουν εταιριούλες. Το θέμα είναι ο χρόνος. Και επειδή έχει παίξει και έχει πέσει και πάρα πολύ δουλειά πάνω στην εταιρεία Μυστίκ, είναι τόσο προσεγμένα όλα από τη συσκευασία μέχρι ακόμα και την ποιότητα. Γιατί κοίταξε παιδιά, μην γελιόμαστε, θα σας πω κάτι για τα ημιμόνυμα. Εγώ αυτό που λέω πάντα, υπάρχουν ημιμόνυμα, χωρίς να αποποιούμε άλλες εταιρείες, υπάρχουν ημιμόνυμα, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, έχετε τεράστια επιλογή. Το θέμα είναι όμως εδώ, Στέλλα μου, ότι βλέπουμε ημιμόνυμα στην ουσία που τα αγοράζεις πάρα πολύ οικονομικά σε φιλιστικές τιμές για να μπορέσεις να έχεις οικονομία, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σωστό, κορίτσι, αυτό που κάνετε, διότι αυτό που κάνετε σας κάνει κακό στη δουλειά σας, διότι δεν μένει ευχαριστημένος ο πελάτης, είναι νερό και μπορεί να έχεις μεγάλη γκάμα σε χρώματα, αλλά επίσης δεν έχεις χρώμα, έχεις νερό χρώμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτό θέλω πάρα πολύ να το τονίσω, να το προσέξουν κυρίως οι νέες τεχνίτριες. Σου λέω, έχω ασχοληθεί, έχω πάρει μάστερ σε μαλλί, νύχι και βλεφαρίδα, τίποτα άλλο παιδιά, η ζωή μου αυτή είναι, εμένα να ξέρετε. Και έχω κάνει και την κόρη μου, να ξέρετε, μια λίμα είναι όλη μου. Α, ναι. Να μου κάνεις καμιά λίμα μετά, ναι, ότι μου σκάλασε τις δικές μου.
Και το νύχι πρέπει να είναι προσεγμένο. Όμως, εδώ σε δουλειές που βλέπω εγώ, θα μπείτε και στα social media να δείτε, θα δείτε πόσο ωραία, ποιοτικά και λαμπερά. Να τα, τα βλέπετε τώρα. Κοίταξε τώρα να δεις, η παλέτα. Η παλέτα είναι 270 κωδικούς, 270 κωδικούς. Ναι, και τώρα με αποθέματα και. Κοίτα εδώ τώρα την ποιότητα, πόσες στρώσεις είναι αυτά τα δείγματα, πόσες στρώσεις έχουν γίνει. Αυτά είναι δύο στρώσεις. Δύο στρώσεις. Αλλά υπάρχουν και χρώματα που καλύπτουν και από την πρώτη στρώση. Δηλαδή έχουμε. Αλλά είμαι σίγουρη, κοίταξε να δεις. Όλες οι γυναίκες το ξέρουμε, ας πούμε ένα κόκκινο, έντονο κόκκινο και με το πρώτο χρώμα. Ναι, αλλά, ναι. Η μαγιά η δικιά σας είναι ότι όντως με την πρώτη στρώση σε κάποια συγκεκριμένα χρώματα, το τονίσω, έχει θεαματικό αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουμε αυτό, λοιπόν, εγώ το λέω και το ξαναλέω και γκλίτερ έχουν έρθει τώρα για τις γιορτές χαμός. Αυτό που λέω λοιπόν εγώ, ότι μπορεί ένα κόκκινο νερόχρωμα να θες 15 δόσεις τις 15 μέρες που δεν επιτρέπεται όταν ειδικά με τεχνικό από κάτω, με τεχνική στρώση, να ξεπλουδίσει, να μαδίσει σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Εδώ μιλάμε για αντοχή. Είναι βασικό. Ναι, είναι πολύ έτσι, δεν είναι το πιο σημαντικό στο ημιμόνιμο. Δηλαδή, αν δεν έχει αντοχή το ημιμόνιμο, δεν είναι ένα καλό προϊόν. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο, πρόσεξε να δεις τώρα, Λεωνίδα, τι ωραία που τα συνδυάζω. Θέλω να το ευχαριστήσω πάρα πολύ το κορίτσι μου. Θέλω να μου έρθει, θα μου έρθει την εβδομάδα. Ναι, με. Ωραία, περιμένε μισό λεπτάκι, παιδιά. Εδώ επόμενη πρέπει να είναι πολύ ωραία, γιατί να μην έρχομαι. Θα άρχεσαι. Ναι, με. Θα σου δώσω δική σου στήλη. Κάτσε και θα δει. Λοιπόν, σε σημειώνω. Έκλεισε την άλλη εβδομάδα, θα μα δείξει τεχνικέ ο νέα. Θέλω να σε αποδεσμεύσω. Τέλεια, σε θέλω να σηκωθεί, σηκωκαρδούλα μου γλυκιά. Να σε δουν και τι ωραίο κορίτσι που είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε λίγο να κάνω ένα όχι ένα φιλεράκι, να πω λίγο για καλό ποιοτικό φαγητό και να έρθει η σούλα μου να με πάει ταξίδι. Πάμε, βγάλε τα μπιφτεκάκια, βγάλε τις πανσέτες, Αντώνη μου. Το ψιστήρι θα σε πάω και φυσικά όταν θες καλό ποιοτικό φαγητό, φρέσκα υλικά, φρέσκα κρέατα μόνο στο ψιστήρι. Με ένα τηλέφωνο στην πόρτα σου, σε γρήγορο, γιατί το delivery επί της ουσίας που γίνεται τι είναι, να είναι γρήγορο και ζεστό το φαγητό. Εσείς δεν έχετε παρά να δείτε τον κατάλογο και στα social media και να διαλέξετε το φαγητό της αρέσκειας. Εγώ σας λέω βέβαια να το δοκιμάσετε όλα, μπιφτέκι και μπριζόλα και πανσέτα είναι το must. Έλα σούλα Μπαξεβάνη, γιατί το Ρόκος Travel με πάει παντού. Παντού όμως με πάει το Ρόκος. Τι ωραία που σε ντυμένη σήμερα. Δεν είναι. Καλημερούδια. Α, καλημερούδια. Εγώ θέλω να μου πεις πώς λέγεται το ντύσιμο που έχεις κάνει. Είσαι φανταστική. Ζευρά. Είσαι ζευρά. Ωραία. Ζευρίτσα, κάτσε. Κάτσε ζευράκι μου καλό. Α, η σούλα μου. Σούλα η ζέμπρα. Ρόκος Travel και όπως σας υποσχεθήκαμε, σήμερα το Ρόκος Travel μας ταξιδεύει. Κάτσε, ολόκληρη καμεράρα έχω. Μας ταξιδεύει στο εξωτερικό. Τι μας έχει ετοιμάσει το Ρόκος Travel? Πολλά και ωραία. Ωραία, πάμε κοριτσάρα μου γλυκιά να μου τα πεις. Με το λεωφορείο μας για εξαήμερα μπορούμε να πάμε στη Βουδαπέστη, Βιέννη, Βελιγράδι. Έχεις και εσύ κάμερα, μην νομίζεις. Είναι εξαήμερο. Σου φύλαξα κάμερα. Ναι. Να την πάρω μετά όταν φύγω, Ορίστε. Να την πάρω μετά. Δανικιά είναι. Λοιπόν. Έχουμε ένα πολύ ωραίο εξαήμερο που λες εδώ. Θες να την πάρει πίσω από στο γραφείο να κάνεις YouTube, να γίνεις YouTuber. Γιατί όχι. Θα φροντίσω λοιπόν, μη στεναχωριέσαι. Θα βγάλω όλη τη σεζόν μέσα να τη βλέπω τη δουλειά. Πάμε σούλα μου γλυκιά. Οπότε έχουμε μια πολύ ωραία εξαήμερη οδική εκδρομή που είναι τα 3 β που λέμε. Βουδαπέστη, Βιέννη, Βελιγράδι. Α, τα 3 β. Ναι. Ναι, συνέχεια. Είναι υπέροχη, γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου αυτή η εκδρομή. Mm-hmm. Και άνοιξε και χειμώνα και τις γιορτές. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία εκδρομούλα η οποία είναι και πολύ οικονομική. Ωραία. Μπορεί να δούνε 3 χώρες, να δούνε τη Σερβία, να δούμε ωραία, την Αυστρία και την Ουγγαρία. Ωραία και ωραία και σε λίγες μέρες, εντάξει, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα τα βασικά. Δηλαδή κάτσε, πάω Σερβία. Πάω Σερβία, τώρα κάνω λίγο το χάρτη στο μυαλό μου. Ναι. Εδώ είναι η Σερβία. Ναι. Εδώ είναι η Βουδαπέστη. Όχι πιο πολύ. Ωραία. Εδώ είναι η Βουδαπέστη. Ναι. Μετά πάω Σερβία. Όχι. Φεύγουμε από την Αθήνα. Σίγουρα θα πιούμε. Ναι. Και πάμε στη Σερβία. Ωραία. Πού βρίσκεται στο χάρτη, κάνε μου χάρτη.
Πού βρίσκεται στο χάρτη? Είναι η Ελλάδα. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Πάμε, είναι Σερβία επάνω. Ναι, ναι. Μετά προχωράμε, είναι η Ουγγαρία. Πιο πάνω. Ναι, πιο πάνω. Ναι, ναι. Και κάνουμε και μία μονοήμερη εκδρομούλα στην Αυστρία. Α, κάνεις και το παρακλάδι σου δηλαδή. Κάνουμε και τα παρακλάδακια. Ναι. Έτσι, να πας. Δεν θα πάμε να δούμε την ερχοντική Βιέννη. Να πάρουμε και σοκολατάκια, να δούμε τα παλάτια. Να σε ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Ξέρω, απλά θέλω να το σιγουρέψω. Η Βιέννη είναι η γόνδολα. Καμία σχέση. Α. Ποια είναι αυτή που ρίχνει στο κέρμα? Είναι η Βενετία. Εντάξει, παιδί, τα δύο από βήτα ξεκινάνε. Πάμε και εκεί. Που πας στην Κέρκυρα. Πάμε και εκεί. Α! Συγγνώμη σας. Νόμιζα ότι... Κοίταξε, η Ιταλία, ας πούμε, είναι δίπλα στην Πάτρα. Αυτό το ήξερα. Γιατί με κοροϊδεύετε? Μπορείς να πεταχτείς τσακ μπουμ. Γιατί να μην μπορείς δηλαδή... Καθείς μαζί μας. Κάνουμε και αυτό το ταξίδι. Τι είπες? Κάνουμε και αυτό το ταξίδι. Με το Rocco Travel, αγάπη μου. Να σου πω ποιο είναι το σύνθημα. Ποιο είναι το σύνθημα? Με το Rocco Travel πάμε παντού. Πάμε παντού. Θέλεις ταξίδι με ασφάλεια, Rocco Travel. Με θέλεις... εμπιστοσύνη. Ορίστε. Εμπιστοσύνη. Περίμενα να τα πω αφού είναι όλα Rocco Travel. Θέλεις οικονομία, Rocco Travel. Θέλεις με εμπιστοσύνη, Rocco Travel. Θέλεις με χεμίδια, Rocco Travel. Θέλεις διασκεδαστικά, Rocco Travel. Θέλεις με εξυπηρέτηση, μόνο στο Rocco Travel. Κατάλαβες, αυτό είναι το μότο. Εκτός από τη Βουδαπέστη Βιέννη, μπορούμε να σας πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζει από εκεί που έρθει. Δεν κάναμε μόνο ένα ταξιδάκι. Σας κάναμε πολλά ταξιδάκια. Rocco Travel! Ε, τι έχεις εσύ, μια δεν έχεις πρόβλημα. Αχ, πώς την αγαπώ τη Σούλα. Σούλα μου, γλυκιά, αγαπημένη, λατρεμένη. Συνέχισε! Ναι, τώρα συνεχίζω. Λοιπόν, πάμε και Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνουμε και Ιταλία, όπως σου είπα. Πάμε Βουδαπέστη, Βιέννη, Βελιγράδι. Το εξωτερικού της εκδρομής του Rocco Travel. Πάντα. Δεν είπαμε ότι πάμε παντού. Μα με το Rocco Travel πάμε παντού. Πάμε και θέλεις στο Μαρόκο. Ασφάλεια. Μετά θα συνεχίσεις. Rocco Travel. Θέλεις οικονομία. Rocco Travel. Θέλεις λουστρασιόν πούλμαν. Rocco Travel. Θέλεις έμπιστους οδηγούς, Rocco Travel. Συνέχισε από εκεί που έχεις μείνει, εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Δεν τα λέω καλά. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι τα λέω καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Παιδιά, θα με πιάσω το στυλό μου. Ωραία. Για συνέχισε. Δεν έχεις άλλα ταξίδια. Φυσικά. Πάμε να τα πούμε. Πάμε Πολωνία. Μπρατισλάβα. Πάμε Ρουμανία. Πώς τα πες? Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα. Η Τσεχία δεν είναι εκεί? Όχι. Πρέπει να έρθει σε όλα τα ταξίδια μαζί. Μάλλον πρέπει να ξεκινήσω να έρχομαι γιατί. Και να κάνει εκπομπέ. Ταξιδιωτικέ. Μάλιστα. Δηλαδή. Με το Rocco Travel θα κάνω και ταξιδιωτική εκπομπή. Θα βρίσκομαι στη Βιέννη. Στη Βιέννη δεν μου πες πριν που ρίχνουν το κέρμα. Όχι. Στη Βενετία ρίχνουν το κέρμα. Ναι, εγώ θα είμαι στη Βιέννη και θα νομίζω ότι είμαι στη γόνδολα και θα λέω πού είναι ο γονδολιέρη. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάντως, πλάκα-πλάκα, είσαι αιτία για να μάθω το χάρτη. Σιγά-σιγά. Rocco Travel. Θέλω να μου πεις ένα τηλέφωνο. Τόσο καλά θα περάσετε στα ταξίδια. Σας το εγγυούμαι αυτό. Γιατί και όλοι οι άνθρωποι που έχουν φροντίσει για εσάς πριν από εσάς, σας κάνουν τη ζωή σας, εκτός από ότι είναι πιο εύκολη, γιατί σας τα έχουν όλα φροντίσει, σας την κάνουν και διασκεδαστική. Πες μου που σε βρίσκω. Το Rocco Travel βρίσκεται στη Σκόπα 2 στο Σύνταγμα. Ωραία. Το τηλέφωνά μας είναι το 216-011-083-84. Ωραία. Το email μας είναι το info@roccostravel.gr. Αυτά. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Σαν Rocco Travel. Δεν θέλει να σηκωθεί? Να σηκωθώ. Να σηκωθείς τώρα. Σήκω ζεμπρά. Σηκώνεται η ζέμπρα. Ροκ, πιστεύω και την άλλη εβδομάδα θα κάνεις το καλύτερο, έτσι? Εννοείται. Εσάς πάντα το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Αποχαιρετώ την κυρία Μπαξεβάνη και το Rocco Travel. Και τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι έτσι, ένα τσακμπάμ στο γρήγορο. Πριν πάμε πουδήποτε. Δίνω δώρο τώρα στους δύο πρώτους τυχερούς. Προσέξτε με τώρα, θα σας πω. Στους δύο πρώτους τυχερείς δίνω ένα ταξίδι. Στο πιο in, εφόσον στείλετε μήνυμα, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν, στο πιο in ταϊλανδέζικο αντάμα αξίας
60 ευρώ το τραπέζι! Τώρα στείλτε μήνυμα στο καλημέρα! Καλημέρα, κάτω! Με κάτω! Την κάτω! Κοκό δεν πάει παρακάτω! Πάμε σε φίλερ για να πω το άλλο Αταλινή. Ή όχι. Θέλεις να πάμε, Αντώνη? Όχι, μην πας. Θέλεις, αποφάσισε μωρέ. Δεν πάμε. Ωραία, πάμε στα ερωτήματα. Τώρα με ειδοποιούν καταρχήν ότι μπαίνετε και στέλνετε μήνυμα. Όταν θα γράψετε τραπέζι, τραπέζι για το ταϊλανδέζικο. Πάμε παρακαλώ πολύ στα ερωτήματα του κόσμου. Συνεχίστε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, γιατί εγώ θα σας τα λύνω, γιατί είμαι ο ειδικός. Έτσι λέει, μα μου σε έχει κάψει το πολύ ίντερνετ, μου λέει. Τι να κάνω, άλλο σου σχένε τα μαθήματα στο σχολείο, εμένα με έχει κάψει το πολύ ίντερνετ. Τι να κάνουμε. Ακούστε το πρώτο ερώτημα. Τελικά η ζωή κρύβει εκπλήξεις. Ήμουν παντρεμένη με το Μάκη πριν 20 χρόνια. Χωρίσαμε για σήμαντο λόγο. Αλλά εγώ όλους έτσι σας χωρίζω, για σήμαντο λόγο. Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ σήμερα σε καλό να μου βγουν. Δεν ξέρω τι εκπλήξεις επιφυλάσσει το δικό μου το μέλλον. Πήρανε, λέει, διαζύγιο, αλλά ένα μήνα πριν ξαναβρέθηκα με το Μάκη, ξανανταμώσαμε και σκεφτόμαστε να ξαναπαντρευτούμε. Αυτά είναι πάρα πολύ συγκινητικά, αφού ήταν και ασήμαντος ο λόγος. Εγώ σου εύχομαι να ζήσεις, να ευτυχήσεις και καλούς απογόνους. Ωραίο ήταν αυτό, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω. Είμαι η Κατερίνα, κάνω καράτε. Πρόσεξε με. Και στους αγώνες ερωτεύτηκα τον αντίπαλό μου. Τι λες, ρε Κατερινάκη. Τώρα ξαναέχουμε αγώνες. Τι να κάνω, να τον σπάσω στο ξύλο, μήπως μου δώσει σημασία. Να του σπάσει. Αν και είναι αυτό, δεν κάνω τώρα. Εμείς πέμπουμε τη βία, αν είναι δυνατόν. Αλλά πώς θα τη δώσει σημασία. Πρέπει να του σπάσει μια μύτη, ένα ρουθούνι, ένα κάτι τίδρα, αδελφέ. Και να σε αφήσει και να κερδίσει, γιατί είναι large. Συνεχίζω. Αχ, παιδιά. 6. Όχι 6, 3. Πώς μου ήρθε το 6, είναι πιο κάτω η 6 η ερώτηση, αλλά την άλλη εβδομάδα. Με λένε Μαριλού. Μου αρέσουν τρία αγόρια. Α, τίποτα. Τίποτα, οι ζημιές κάνουν. Τίποτα πάντως. Με λένε Μαριλού. Μου αρέσουν τρία αγόρια και τυχαίνει να είναι πρωτοξάδελφα. Παίζω και με τα τρία. Τι να κάνω. Μαριλού μου, άκου να δεις κάτι. Άκου να δεις, Μαριλού μου, κάτι. Εγώ λέω να πας σε κανέναν άλλο του σογιού, γιατί με τα πρωτοξάδελφα δεν σε βλέπω καλά. Το βλέπω τρίο μπαούλο θα σε κάνουν και τρεις μαζί. Ακούστε τώρα, πάμε σε φίλερ της μόδας. Έτσι αγορίνα μου, δεν χρειάζεται αγόρι μου να μου τα λέει. Διαβάζω. Θα πάω στην καμερά μου να το πω, γιατί τι την πήρε σου ξαναλέω. Έλα κοντά μου. Πάμε στα φίλερ της μόδας και πάμε να πούμε προτάσεις. Μόνα. Απλά τα πράγματα. Πάμε στο φίλερ. Πάρα πολύ ωραία, κορίτσια μου, και τώρα ήρθε η στήλη που λατρεύουμε. Και όσο πλησιάζει ο καιρός των εορτών, αντίστροφα μετράμε εξάλλου, τι σας προτείνω? Εφάσιον. Νεανικά, μοντέρνα και θηλυκά σχέδια. Θέλω να σας πω ότι το εφάσιο, εφόσον κάνετε παραγγελίες εντός Αττικής, έρχεται στη λίστρια σπίτι σας και αν δεν σας κάνει, θα κάνετε στις ανάλογες μετρήσεις. Επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα, κυρία Φωτεινή μου κάνει αυτό, τόσο είναι το στήθος μου, περιφέρεια και το καθεξής, έρχεται επιτόπου και αν δεν σας κάνει χωρίς κάποια χρέωση, επιτόπου γίνεται και η αλλαγή. Γιατί έτσι λειτουργεί το εφάσιο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω να βλέπω τα κορίτσια μου τα όμορφα. Θέλω να έρθει η Βασιλική μου με κάτι φανταστικό, με κάτι γιορτινό. Γιορτινό είναι, πολύ ωραίο κομμάτι. Εξαιρετικό κομμάτι. Είναι αυτό μουσελίνα, είναι? Είναι μουσελίνα. Αυτό, παιδιά, είναι must για τις γιορτές. Ειδικά για τις μέρες, την αλλαγή του χρόνου, τη μέρα της πρωτοχρονιάς. Και μ' αρέσει και όλο το outfit, το παπουτσάκι, η βόβα, που είναι με μυτερή αλλά με χοντρό τακούνι πίσω, το ίδιο το μαλάκι. Έχουν όλα απλοποιηθεί, αλλά το ρούχο πρέπει να είναι στη λάτωση κάτω. Ουά, παιδιά, αυτό το καρό με τρελαίνει. Chanel με πέδιλο, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Γλύφει το σώμα αυτό, αυτό μ' αρέσει, είναι ανάγλυφο. Δείχνει τις καμπύλες μας τόσο όσο, κυρία Φωτεινή μου. Πάρα πολύ ωραίο. Εφάσιον. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο εδώ να σας δείξω τα δερμάτινα, Λεωνίδα μου. Είσαι εδώ, με ακολουθείς?
Ωραία. Θέλω να σας δείξω λίγο προτάσεις και δε μέχρι να ετοιμαστούν τα κορίτσια μου και στα υπόλοιπα. Θέλω να σας δείξω δερμάτινα σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα σχέδια με τρουκ, σορτσάκια, φούστες σανέλ και ούτω καθεξής. Εγώ όμως, αυτό που είδατε πριν το φουστάνι της φίλης μου που θα φορεθεί, που σας είπα την πρωτοχρονιά, το έχουμε και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Είναι φανταστικό, είναι πολύ ελαφρύ, πολύ οικονομικό. Τώρα, θέλω να συνεχίσω με τα σορτσάκια. Είναι έτοιμα τα κορίτσια? Δεν είναι έτοιμα, δεν πειράζει παιδιά, είμαι όμως έτοιμη εγώ για όλα και παντός καιρού. Σορτσάκια, δερμάτινα που μπορούν να φορεθούν με μπότα ψηλή, με πέβυλο, με νιούτ μπότα, με νιούτ πέδιλο, με αρβιλάκι, μπορεί να το κάνεις πιο ροκ. Τα πάντα μπορούν να φορεθούν. Εδώ τι έχουμε, κορίτσια? Α, παιδιά, είναι ξέρετε τι ψάχνω. Α, θα το φορέσει το κορίτσι μου, θα το φορέσει η Ειρηνούλα μου αν τη δω, ε. Ωραία, ωραία. Θέλω να σας δείξω παντελόνια. Κοιτάτε εδώ. Εφάσιον. Φοριούνται με πουκάμισα, με αρβιλάκια, όπως σας είπα, με σνίκερ. Μπορείτε να το συνδυάσετε, θέλετε να σας κάνω έναν εξαιρετικό συνδυασμό που θέλω να το φορέσω σήμερα στην εκπομπή. Αλλά με πρόλαβε το μοντέλο. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Κοιτάτε εδώ τώρα. Έχουμε δύο μπλούζες. Έτοιμα τα κορίτσια σιγά σιγά. Έχουμε δύο μπλούζες που πέφτουν οι ώμοι και φαίνονται έτσι πολύ φιλικά και σεξι και μπορούν να συνδυαστούν με αυτό το χρώμα, το νιούτ παντελόνι. Επίσης να σας πω κορίτσια ένα τρίκ. Μη φοβάστε το παιδιλάκι, φορέστε το άφοβα. Φοριέται χειμώνα, καλοκαίρι. Και ανάλογα το outfit, είτε σας έχω πει μαρβιλάκι, είτε ψηλή μπότα, είτε sneaker, το διαμορφώνεις ανάλογα. Θέλω να έρθει το κορίτσι μου να συνεχίσουμε τη μόδα. Εφάσιον, αχ, άντρος κύριος, βλέπεις και παιδιά έχω εγώ. Εφάσιον, λοιπόν, βλέπουμε ένα μαλινάκι φόρεμα αυτή τη στιγμή, με ζώνη στη μέση, φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό, με το μανικάκι, προσέξτε με, τόσο όσο που είναι μόδα, must μόδα, εφάσιο λοιπόν, .gr. Θέλω να έρθει το επόμενο το κορίτσι μου, η Βασιλική μου, μία κούκλα με τον μπορντό. Α, καλά μετά, χαμός. Είδες, τι ωραία περνάμε εδώ. Για να μην ξεφεύγω από το θέμα μου, μπορντό φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Να πω εδώ μια παρένθεση, κορίτσια μου, ή το αφήνετε πιο ανάλαφρο, ή εδώ έχω μια ζωνίτσα, γιατί να πω, θέλω να κρατήσεις και λίγο την τσαντούλα. Θέλω να κρατάνε τα κορίτσια και τις τσαντούλες. Για να δείξω λίγο τις τσαντούλες, έχω κάνει και τους συνδυασμούς. Δώστε μου, όχι μάλλον μην μου τη δώσεις και περάσεις. Ποιος να μου τη δώσει λίγο τη ζώνη, να τη βάλω επί τόπου, να δούμε λιγάκι και τη ζώνη στη μέση, μπορούμε? Αυτό το μοντέλο. Μια που ήρθες, ενώ έχουμε καταρχήν όλοι εμβολιαστεί, να το πω αυτό. Κάτσε εδώ, Ειρήνη, μια που ήρθες. Τώρα θα σας βγάλω όλες, μία-μία. Έρχεται και η Ειρήνη, κάντησε ένα διάβασμα μέχρι να βάλω το ζωνάκι. Θέλω να βάλεις το ζωνάκι εδώ για να δείξω και πώς είναι και το... Ωραία. Ειρήνη μου, κάτσε εσύ εκεί να βάλει το ζωνάκι. Θέλω, τι φοράει η Ειρήνη? Ειρήνη, κοίτα μπροστά στην κάμερα. Σε βλέπουμε κιόλας ταυτόχρονα. Φοράει η Ειρήνη μου μια φανταστική φούστα φάκελο. Φωτεινή μου, αυτό είναι φάκελο, αλλά μέσα είναι και σορτσάκι. Ωραία. Γκλίτερ, πολύ θα φορηθεί η μπρίλια φέτος. Το κάνω στο διαβασμά σου με το κορμάκι. Αυτό το κορμάκι, για κάτσα να πάω στις κούκλες μου δίπλα. Αυτό είναι δερμάτινο κορμάκι, δερμάτινο δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να γυρίσεις λίγο πίσω να δείξουμε την εφαρμογή του. Πόσο ωραία παιδιά αγκαλιάζει το σώμα. Πάρα πολύ ωραίο και το παντελόνο φουστάκι. Θέλω να γυρίσεις, εσύ κρατάς αυτή την τζαντούλα. Θα σας σετάρω εγώ τώρα μια χαρά. Και εσύ μου κρατάς αυτή την τζαντούλα. Γιατί το F-Fashion έχει εκτός από ωραία ρούχα, αλλάζει το κορίτσι μου, αλλάζει να φυγεί. Όχι, μπες μέσα κι εσύ, μπες μέσα κι εσύ. Το F-Fashion λοιπόν, εκτός κορίτσια μου, από πάρα πολύ υψηλή ποιότητα και οικονομικές τιμές, καλύπτουμε και τσαντούλες και ζώνες και αξεσουάρ και πορτοφολάκια. Ορίστε, ναι, ωραία. Θέλω να πάνε προς τα εκεί τα κορίτσια μου. Δεν κατάλαβα τίποτα, μπράβο στα κορίτσια μου. Και αυτή η τσαντούλα, παιδιά, κορκοδιλέ λέγεται, Φωτεινή μου, κορκοδιλέ. Τι ωραίο, backpack, ναι, το ξέρω, είναι, να σας πω κάτι για αυτές τις τσαντούλες. Εκτός ότι είναι πάρα πολύ βολικές, είναι πάρα πολύ ωραίες, χωράνε ενώ το βλέπετε έτσι μικρό, είναι το τσαντάκι του Σπορμπίλη για ένα λόγο. Θες να τελειώσουμε την εκπομπή, τελειώσαμε, Λεωνίδα, ή έχω λίγο ακόμα χρόνο?
Έχω λίγο ακόμα χρόνο. Fashion, λοιπόν, παρακολουθήσαμε μόδα. Τώρα πέσαν οι τίτλοι, οπότε δεν έχω άλλο χρόνο. Ήρθε η ώρα στην καμερά μου, παρακαλώ. Θανάση Πόρτα, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους μείνατε και σήμερα στη συντροφιά μου, φιλιά σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπετε και φυσικά σε όλο τον κόσμο που δούλεψε για να βγει αυτή η εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πολλά γλυκά μακιά μούκια, σας λατρεύω, σας αγαπώ, χορεύω και όλο ταυτόχρονα, να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας!